Θα υπάρξει προστασία τη πρώτη κατοικία από του πληστηριασμού, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και η συμφωνία μεταξύ ελληνική πλευρά και εταίρων για τη συνολική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Όμω τα κριτήρια που θα ισχύσουν για την προστασία δεν θα είναι τελικά αυτά που και η πρόταση Σταθάκη. Κλείνει η συμφωνία για του πληστηριασμού στη βάση των ορίων του νόμου Χατζηδάκη, αλλά με δικαιότερη στρωμάτωση των δόσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αντικειμενική αξία τη πρώτη κατοικία που θα προστατευτεί δεν θα ξεπερνά τι 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ο δανειολήπτη να μην έχει συνολική περιουσία πάνω από 270.000 ευρώ και εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ. Αυτά ήταν τα κριτήρια που ίσχυαν με τη ρύθμιση Χατζηδάκη. Κάτι που σημαίνει ότι οι δανειστέ δεν δέχτηκαν την πρόταση τη κυβέρνηση για υψηλότερα κριτήρια. Φαίνεται όμω ότι τελικά αποδέχτηκαν να υπάρξουν περισσότερε κλίμακε που θα καθορίζουν το ύψο τη δόση. σω ανά 5.000 ευρώ εισοδήματο. Και αυτό εκτιμάται ότι είναι δικαιότερο. Η ρύθμιση αναμένεται να ισχύσει για έναν χρόνο. Ενώ σημαντικέ διαφοροποιήσει στο ποιοι θα επαχθούν, θα υπάρξουν λόγω και τη επερχόμενη αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Πάντως, τα κόκκινα δάνεια τείνουν να εξελιχθούν σε μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, καθώ από την αρχή του χρόνου αυξήθηκαν κατά περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντα το συνολικό νούμερο σε πάνω από 85 δισεκατομμύρια. Ενώ υπάρχουν εκτιμήσει ότι πλέον προσεγγίζουν τα 90. Δύο είναι λόγοι αυτή τη αύξηση, σύμφωνα με γνώστε τη οικονομία στην αυξανόμενη αδυναμία πολλών συμπολιτών μα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και δεύτερον, στην εσφαλμένη εκτίμηση πολλών ότι επειδή καθυστερεί η σύναψη συμφωνίας με τους εταίρους θα υποφεληθούν από μια ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη κοντά στη συμφωνία είναι το Υπουργείο και για τη συνολική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Σε μια κλειδιά για αυτήν θα είναι ο κώδικα διοντολογία τη Τράπεζα Ελλάδα και οι εύλογε δαπάνε διαβίωση για τον κάθε δανειολήπτη. Δηλαδή η λύση δεν θα είναι οριζόντια αλλά θα εξετάζεται αναπερίπτωση ενώ όπω σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι, ήδη μπαίνουν σε εφαρμογή ρυθμίσει ανάλογε με το προφίλ του κάθε υπόχρεου. Παράλληλα, φαίνεται ότι οι εταίροι έχουν αποδεχθεί το ελληνικό σχέδιο για τη δημιουργία του ενδιάμεσου δημόσιου φορέα διαχείριση δανείων. Άλλο σπίτι, α μου το Πέρνανε το σπίτι. Τη στιγμή όμω που δεν έχω άλλο σπίτι και θα βγω στον δρόμο και θα είμαι ο άστεγο, δεν το δέχομαι. Δεν είναι σωστό. Εξελίξει και αλλαγέ αναμένονται και στον νόμο Κατσέλη. Καθώ έω σήμερα περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτε έχουν υπαχθεί σε αυτόν για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία του, ενώ σε ορισμένε περιπτώσει η ημερομηνία που έχουν πάρει υποθέσει για να συζητηθούν είναι για το 2031. Πάντω, όπω σημειώνουμε, νόημα από το Υπουργείο Οικονομία όλα θα εξαρτηθούν από τη συνολική πορεία του διαπραγματεύσεων.